Προσπαθώντας να απαντήσω στον κύριο Υπουργό της Παιδείας, ο οποίος στο μεγαλύτερο μέρος της απάντησής του ουσιαστικά δεν απάντησε στα θέματα που θέσαμε με την ερώτησή μας και που είναι πάρα πολύ συγκεκριμένα σχετικά με τις τεράστιες αναμονές χιλιάδων παιδιών προκειμένου να αποκτήσουν αυτήν την πολυπόθητη γνωμάτευση, με αποτέλεσμα αρκετές από αυτές, όσες μπορούν τουλάχιστον, να καταφεύγουν στον ιδιωτικό τομέα, όπου βεβαίως, όπως γνωρίζουμε όλοι, αυτά χρυσοπληρώνονται, μας κατηγόρησε ότι έχουμε μια αιμονή στις άμεσες λύσεις. Ναι, κύριε Υπουργέ, οι λαϊκές ανάγκες δεν μπορούν να περιμένουν. Αρκετά περίμεναν τόσα χρόνια και αρκετά περιμένουν και 4 χρόνια από την κυβέρνησή σας. Και δεν μπορείτε να έρχεστε 4 χρόνια μετά και να μας λέτε ότι έτσι τα βρήκαμε, τι να κάνουμε. Και τι κάνατε εσείς δηλαδή για να στελεχωθούν αυτά τα κέντρα που δίνουν αυτές τις γνωματεύσεις? Τίποτα απολύτως. Συνεχίσατε την ίδια πολιτική. Αυτά τα κέντρα, και μιλάω για τα ΚΕΔΗ, ξεκίναγαν τη λειτουργία τους τους πρώτους μήνες, όχι του φθινοπόρου, αλλά του χειμώνα. Τότε στελεχώνονταν επαρκώς, με αποτέλεσμα βεβαίως να συγκεντρώνονται χιλιάδες παιδιά τα οποία ζητούσαν να πάρουν αυτές τις γνωματεύσεις. Θα ήθελα όμως να πω κάτι για τα ΚΕΣΥ, τα οποία διαδέχονται τα ΚΕΔΗ και, όπως είπα στην αρχή, θα συντάσσουν απλώς αξιολογικές εκθέσεις και όχι γνωματεύσεις. Παρά το ότι αυξήθηκαν οι αρμοδιότητές τους, γιατί πρέπει να ενημερώσουμε εδώ ότι τα ΚΕΣΥ δεν θα ασχολούνται μονάχα με την ειδική αγωγή, αλλά θα ασχολούνται και με το σχολικό προσανατολισμό, θα ασχολούνται και με τη συμβουλευτική υποστήριξη των νέων, διευρύνεται το πεδίο των ενδιαφερόντων τους. Παρά τα αυτά, το προσωπικό τους παραμένει ίδιο, αν όχι και μειώνεται. Μεταφέρονται σε προσωποπαγείς θέσεις οι εργαζόμενοι, οι μόνιμοι εργαζόμενοι, οι λίγοι, ελάχιστοι μόνιμοι εργαζόμενοι των ΚΕΔΗ, και προσωποπαγείς θέσεις σημαίνει ότι όταν θα πάρουν σύνταξη αυτοί οι εργαζόμενοι, βεβαίως δεν θα αναπληρωθούν, και καταλαβαίνουμε όλοι τι σημαίνει αυτό. Εκείνο που έχει σημασία είναι όμως ότι αλλάζει και η διαδικασία πρόσβασης των παιδιών με ειδικές ανάγκες σε αυτά τα ΚΕΣΥ, σε αυτά τα κέντρα δηλαδή συμβουλευτικής υποστήριξης, από ό,τι γινόταν μέχρι πριν στα ΚΕΔΗ. Τώρα, πριν ένα παιδί, όταν σε ένα γενικό σχολείο εντοπιστούν παιδιά που παρουσιάζουν δυσκολίες και χρειάζονται μια ειδική στήριξη, τότε σύμφωνα με τον νόμο που εσείς ψηφίσατε, η ομάδα εκπαιδευτικής υποστήριξης, στήριξης μάλλον αυτού του σχολείου, η οποία έχει συσταθεί από το υπάρχον προσωπικό του σχολείου και χωρίς να υπάρχει τις περισσότερες φορές κάποιος ειδικός παιδαγωγός, αυτή λοιπόν η ομάδα διαμορφώνει και υλοποιεί ένα εξατομικευμένο πρόγραμμα για κάθε παιδί αποκλειστικά μέσα στο γενικό σχολείο. Κοιτάξτε, το ότι αυτή η ομάδα προβλέπεται σύμφωνα με τον νόμο να συνεργαστεί με το ΚΕΣΥ, είναι αμφίβολο αν αυτή η συνεργασία θα έχει ουσιαστικό χαρακτήρα και λόγω φόρτου εργασίας των ΚΕΣΥ και λόγω της υποστελέχωσής τους. Τι έχουμε όμως εδώ? Έχουμε, κύριε Υπουργέ, την απαράδεκτη μετακύληση της ευθύνης για τον εντοπισμό και την επιστημονική κάλυψη των ειδικών αναγκών των μαθητών από ένα κατάλληλο κρατικό διεπιστημονικό φορέα στο γενικό σχολείο, και μάλιστα στο όνομα της ένταξης και της ισότιμης αντιμετώπισης αυτών των παιδιών. Ποια παιδιά, ποιανών οικογενειών θα πληρώσουν αυτήν την αλλαγή? Ποια παιδιά δηλαδή θα γίνουν ουσιαστικά πειραματόζωα? Μα φυσικά τα παιδιά των φτωχών, των λαϊκών οικογενειών, και αυτές δεν είναι λίγες εξαιτίας της πολιτικής σας, που έχουν βεβαίως τέτοιου είδους παθησιακές ανάγκες. Κύριε Δελίτ, παρακαλώ, κλείστε. Και πού θα τρέχουν αυτοί? Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε. Στους ιδιώτες, στα νοσοκομεία ή στους ιδιώτες. Δηλαδή έχουμε μια έμεση παρότρινση, μια έμεση μάλλον μεταβολή του χαρακτήρα της ειδικής αγωγής στην ιατρικοποίησή τους. Βεβαίως, εδώ όλοι γνωρίζουμε και δεν χρειάζεται να είναι κανείς επιστήμονας ότι εφόσον θα έχει προηγηθεί αυτή η πρώτη αντιμετώπιση στο ίδιο το γενικό σχολείο, θα έχει χαθεί πάρα πολλές φορές ένας πολύτιμος χρόνος, ο οποίος μπορεί να αποβεί και μοιραίος για την παραπέρα εξέλιξη αυτού του παιδιού. Μια παρέμβαση η οποία βεβαίως δεν θα βασίζεται σε κανένας είδους διεπιστημονική γνωμάτευση. Με συγχωρείτε, αλλά αυτό δεν λέγεται αναβάθμιση της ειδικής αγωγής, κύριε Υπουργέ. Λέγεται υποβάθμιση και έχετε τεράστια ευθύνη γι' αυτό. Θυμίζω τώρα, επειδή πολύ υπερηφανεύαστε για την πολιτική σας στην ειδική εκπαίδευση, στην ειδική αγωγή, ότι είναι η δική σας κυβέρνηση η οποία μετέφερε την ιδιωτική παράλληλη
όχι μόνο στα γενικά σχολεία, αλλά τη μετέφερε και στα ειδικά σχολεία. Είναι στο άρθρο 28 του νόμου 41. Ωραία. 28. Κλείστε, παρακαλώ, κύριε Δελή. Είναι το ότι δεν έχει γίνει κανένας διορισμός. Κλείνω, κύριε Πρόεδρε, και ότι αυτή τη στιγμή τα περισσότερα ειδικά σχολεία έχουν προβλήματα, σοβαρότα στεγαστικά προβλήματα, σύν το ότι μονάχα ένα 3% το πολύ των μαθητών που χρήζουν ειδικής αντιμετώπισης φυτά στο δημόσιο. Ωραία.